The Blogger. Παρέα με το Hellenic Bank Mobile App. Θέλεις να τα έχεις πληρώνοντας λιγότερα? Απλά μπες στο Hellenic Bank App και βρες τις εκπτώσεις που σου προσφέρει η κάρτα σου. Απλά. Απλό. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα φανταστικό The Blogger. Παρέα με την Ελληνική Τράπεζα, είμαι η Evelyn και σας έχω πάρα πολλά νέα. Μήπως ήρθε η ώρα να αλλάξετε τα μαλλιά σας? The Raven and the Maiden, έτσι λέγεται η νέα συλλογή του σχεδιαστικού διδήμου Μυρό, όπου μας έδειξαν στο παλιό χρηματιστήριο Αθηνών φανταστικά ρούχα με φανταστικά αξεσουάρ. Μα το Θεό, όταν τελείωσε το show, γύρισε και τους είπα ότι μέχρι και τα σουτιέν ήταν τέλεια. Όλα ήταν φανταστικά. Υπέροχη μουσική και φυσικά στην πρώτη σειρά καθόντουσαν όλες οι πρώτες κυρίες και οι περισσότερες ντυμένες με Μυρό. Πάμε να δούμε στα γρήγορα λίγο τις εμφανίσεις. Τάμτα. Εντυπωσιακή όπως πάντα, δοκίμασε και ένα πολύ σκληρό μακιγιάζ και φυσικά μόνο αυτή μπορεί να το στηρίξει τόσο ωραία. Δίκη Καγιά, ντυμένη με Μυρό και αυτή, καταπληκτικό σακάκι το έριξε έτσι από πάνω για να δώσει ένα twist σε αυτό το υπερ-γκλαμ που βγάζει ένα φόρεμα μακρύ. Αθηνά Οικονομάκου με φόρεμα μεταλλικό Μυρό και μακιγιάζ μεταλλικό επίσης. Με Τζίνα Λιμόνου Βαρδινογιάννη, σε μία από τις ελάχιστες εμφανίσεις της, φορούσε κορμάκι Μυρό και τα υπόλοιπα έτσι είχε κάνει ένα πολύ ωραίο styling, φανταστικό. Χριστίνα Κοντοβά με δική της δημιουργία και φυσικά Ντέμι με... φαίνεται ότι έχει μεγαλώσει η Ντέμι και στυλιστικά. Με ένα πάρα πολύ ωραίο lace φόρεμα, πολύ ωραίο παλτό αν δεν κάνω λάθος και μπερδάκι, πολύ ωραίο twist. Φανταστική Ντέμι. Θυμάστε που λέγαμε ότι ο Ben Affleck μαζί με την Jennifer Garner είναι στη διαδικασία διαζυγίου και όλο αυτό, τα παρατράγουδα, μπλα μπλα μπλα. Ναι, λοιπόν, ξεχάστε το αυτό, γιατί σύμφωνα με το Radar Online, το ζευγάρι όχι μόνο είναι και πάλι μαζί μετά από 1,5 χρόνο, αλλά περιμένουν ακόμα ένα παιδί. Και συγκεκριμένα λένε ότι η Garner είναι πιο ευτυχισμένη από ποτέ, το μόνο που θέλει είναι να αφοσιωθεί στον Ben, την οικογένεια, και φυσικά η εγκυμοσύνη την κάνει πάρα πολύ χαρούμενη. Να σας πω για την ιστορία ότι το ζευγάρι έχει αποκτήσει τρία παιδιά, τη 10χρονη Violet, την 7χρονη Σεραφίνα και τον 4χρονο Samuel. Οι δυο τους γνωρίστηκαν στα γυρίσματα του Daredevil και είναι από το 2003 και από τότε είναι μαζί ή δεν είναι μαζί. Τέλος πάντων, θα το δούμε στην πορεία. Ένα παιδί θα το αποδείξει αυτό. Έχετε παρατηρήσει ότι στη μόδα έχουν επιστρέψει τα μακριά, αλλά πάρα πολύ μακριά extensions? Ναι, λοιπόν, η Naomi Campbell, το θρυλικό αυτό μοντέλο, εμφανίζεται πάντα με πάρα πολύ μακριά extensions και σύμφωνα με έναν πάρα πολύ γνωστό hairstylist, τον Chris Appleton, είναι hairstylist του Hollywood, αυτός είπε ότι επέστρεψαν τα πολύ μακριά μαλλιά στη μόδα. Rihanna, Kim Kardashian West, Ariana Grande και διάφορες άλλες star εμφανίζονται με φοβερά μακριά μαλλιά και μας εξηγεί πως αυτό δεν γίνεται kitsch. Λοιπόν, πρέπει αυτά τα μαλλιά να είναι μακριά, ολόησια, γλώσσι και να έχουν πλούσια αίσθηση, αλλά φυσικά να μην είναι ποτέ βαριά και να μην δείχνουν υπερβολικά. Είστε έτοιμοι λοιπόν να βάλετε extensions? Εγώ δεν είμαι. Να σου δίνει το λευκό σήκος και να μην θέλεις να πας γιατί έχεις κάτι καλύτερο να κάνεις. Φαντάσου τώρα. Να σε λένε Donald Trump και Melania Trump και δεν θες να πας στο λευκό οίκο γιατί έχεις καλύτερο σπίτι. Δεν θες να αφήσεις το Trump Tower σου. Λοιπόν, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η Melania Trump και ο Donald έχουν ένα παιδί 10χρονο. Και σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η Μελάνια δεν θέλει να μετακομίσει στο λευκό οίκο, γιατί έχει ένα 10χρονο παιδί που πάει σχολείο και δεν θέλει να αλλάξει σχολείο εν μέσω σεζόν. Οπότε τι συμβαίνει? Θα μείνει στη Νέα Υόρκη η Μελάνια μαζί με το 10χρονο παιδί και ο Ντόναλτ αναγκαστικά θα κλειστεί σε αυτό το ταπεινό λευκό οίκο. Κρίμα. Sad. Ήρθε η ώρα να σας αφήσω. Δεν θα πάω στο λευκό οίκο, θα μείνω κι εγώ εδώ, στο Blogger Tower. Λοιπόν, πολλά φιλάκια σας δίνω και από εμένα και από την Ελληνική Τράπεζα.
ragazzo, non ho ragazzo.